Καλωσορίζουμε με πολύ χαρά την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, την κυρία Αφροδίτη Ρέντζιου. Κυρία Ρέντζιου, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, κυρία Τσίγκα. Καλησπέρα στους ακροατές σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε. Δεν είχαμε ξανά την ευκαιρία μαζί να μιλήσουμε. Λυπάμαι για την αφορμή με την οποία θα μιλήσουμε αυτή τη φορά, που είναι το ότι κληθήκατε σε ανομωτή εξηγήση σε αστυνομικό τμήμα για μια συγκέντρωση που είχατε κάνει αντιπροσωπείες της ΟΕΝΓΕ και της ΕΙΝΑΠ στις 24 του Σεπτέμβρη. Που απόλυτα δικαιούσασταν να την κάνετε, δεν άνοιξε μύτη, δεν υψώθηκε ούτε ο τόνος φωνής και κατέληξε μάλιστα και σε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, αν δεν κάνω λάθος, με τον κύριο Κοτσιόπουλο, έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι είναι όπως τα λέτε. Εντάξει, όχι ότι αν είχαν δημιουργηθεί επεισόδια σε καμία περίπτωση δεν δημιουργούνται από τους διαδηλωτές. Το λέω γιατί υπάρχει και η δίωξη σε βάρος του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, που εκεί είχαν δημιουργηθεί επεισόδια. Είχε εγκαινιαστεί για πρώτη φορά ο νόμος Χρυσοχοίδη που ψηφίστηκε με ΜΑΤ και χημικά σε βάρος υγειονομικών που εναντιώνονταν στις απολύσεις των συναδέλφων συμβασιούχων. Mm-hmm. Πάλι δεν θα είχε νομοποίηση η κυβέρνηση, εντός εισαγωγικών νομοποίηση, γιατί εξασφαλίζουν και αυτοί και όλες τις προηγούμενες κάθε φορά που είναι να πάρουν μέτρα σε βάρος μας να θωρακίζουν το νομικό τους οπλοστάσιο και να εντείνουν το πλέγμα αυτό της καταστολής και του αυταρχισμού για να μας θυμώσουν. Ναι, έτσι είναι. Μας καλούμε εγώ ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Δεν ήταν αντιπροσωπεία, ήταν συγκέντρωση απεργιακή. Ναι. Είχε προκηρύξει η Ομοσπονδία 24-ωρη απεργία, ακριβώς όπως και στην αρχή της πανδημίας. Έτσι και το φθινόπωρο προειδοποιούσαμε ότι θα έχουμε έξαρση, ότι το δημόσιο σύστημα υγείας παραμένει αθωράκιστο και κάναμε αυτό που οφείλουμε να κάνουμε. Έχουμε ευθύνη απέναντι στους ασθενείς μας. Φυσικά. Είμαστε υποχρεωμένοι να διεκδικούμε νοσηλευτές, γιατρούς, εξοπλισμό, υποδομές, μέτρα προστασίας, αυτά που είπατε για τα σχολεία, για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλά η μόνιμη υποδόση της κυβέρνησης είναι λεωφορεία. Δεν μπορούμε να γεννήσουμε. Σχολικές αίθουσες καινούργιες δεν μπορούμε να έχουμε, καθηγητές και δασκάλους δεν μπορούμε να προσλάβουμε, γιατρούς εντάξει ακούμε ότι για χιλιάδες προσλήψεις για διπλασιασμό των κρεβατιών μέθα, αλλά η πραγματικότητα ξέρετε είναι εκεί πεισματικά και δεν μπορεί να την αρνηθεί κανείς. Η πραγματικότητα αποκαλύπτεται κάθε φορά που έχουμε έξαρση εισαγωγών στα νοσοκομεία, νομίζω, κυρία Ρέντζιου. Δηλαδή όλα αυτά, τα περί χιλιάδων κλινών, τα περί εκατοντάδων κλινών μεθ, πολλαπλασιασμένων από το παρελθόν κτλ., καταραίουν γιατί δεν βγαίνουν τα νούμερα κάποια στιγμή, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, αν πάρουμε ένα κρεβάτι από μια κλινική χειρουργική, βάλουμε και έναν αναπνευστήρα και πούμε ότι έχουμε κρεβάτι μεθ, τότε αυτή, γιατί έτσι κάνει τους υπολογισμούς της η κυβέρνηση, τότε ναι. Αν μιλήσουμε όμως για κρεβάτια μεθ με την αναγκαία στελέχωση, εννοώ την αναλογία σε γιατρούς και νοσηλευτές, εξειδικευμένο προσωπικό και την υποδομή, τότε πολύ λίγα πράγματα έχουν γίνει σε αυτή την κατεύθυνση. Και εμάς η κριτική μας είναι κυρίως όχι στο ότι δεν έχει, αλλά είναι και ο προσανατολισμός. Η κυβέρνηση είναι προσιλωμένη σε αυτό, με όσο το δυνατόν λιγότερο κόστος εννοώ όχι σε ανθρώπινες ζωές, να τη βγάλει καθαρή. Έχουμε μέσα σε περίοδο πανδημίας μείωση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ναι, είναι... Γιατί δεν είναι μόνο τα νοσοκομεία, είναι πριν να αρρωστήσει. Φυσικά. Ο άλλος. Πριν να αναπτύξει βαριά κλινική εικόνα και χρειαστεί εισαγωγή σε μονάδα εντατικής θεραπείας, τι μέτρα παίρνονται? Ναι. Στο επίπεδο δηλαδή της πρόληψης. Και θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ανάχωμα στα νοσοκομεία όλο αυτό, βέβαια. Ναι, δεν είναι αυτό. Εκεί όταν μια πανδημία δεν αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Τι γίνεται με τις σειροές κρουσμάτων, με την ιχνηλάτηση, την εκτεταμένη, την επιδημιολογική επιτήρηση, αυτό που λέμε από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή τεστ και πάλι τεστ, που δεν αρκούν από μόνα τους. Αλλά όταν εντοπίζεις το κρούσμα, να κάνεις εκτεταμένη ιχνηλάτηση των επαφών, να παίρνεις μέτρα απομόνωσης, πρέπει να το εξασφαλίσεις αυτό. Ναι. Είδαμε τι έγινε στην Θεσσαλονίκη, βέβαια, την προηγούμενη έξαρση, με την ταχεία διακίνηση των περιστατικών, γιατί δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Φεύγαν ασθενείς, επιστρέφανε στο σπίτι τους,
δεν απομονώνονταν, ενώ υπάρχουν τρόποι ακόμα, λέω, και τέτοια μέτρα, ξενοδοχειακές μονάδες μεγάλες, να επιταχθούν, να παραμένουν απομονωμένοι. Είχαμε την ενδοοικογενειακή διασπορά. Μέτρα υπάρχουν, αλλά αυτό απαιτεί μια διαφορετική πολιτική. Mm-hmm. Σε διαφορετική κατεύθυνση από αυτή που ακολουθεί και η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες, για να είμαστε δίκαιοι. Mm-hmm. Θέλω να πω, γιατί και αυτή η κυβέρνηση έλεγε στην αρχή της επιδημίας ότι είναι θωρακισμένο το σύστημα υγείας, ένα σύστημα που είναι τραγικά υποστελεχωμένο. Και έχουμε μια διαχρονική υποχρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κυρία Ρεντζιού, υπάρχει ένα θέμα ότι πέρα από όλα τα άλλα, ένα-δυο μήνες τώρα, η κυβέρνηση έχει αρχίσει να κυνηγάει τους υγειονομικούς. Δηλαδή, έχουμε διαμαρτυρίες από γιατρούς και υγειονομικούς από τα Γιάννητσα, από διάφορα νοσοκομεία, που κλήθηκαν είτε να δώσουν εξηγήσεις, είτε τους έγινε παρατήρηση από τις διοικήσεις να μην μιλάνε. Έχουμε την περίπτωση του Προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων στον Άγιο Σάββα, του Κώστα του Καταραχιά, ο οποίος είχε εκδικητική μετακίνηση, έναν ακτινολόγο πολύτιμο για τον Άγιο Σάββα, τον έστειλαν, ας πούμε, στο Σωτηρία σε ΜΕΘ να κάνει τι άραγε. Και μετά έμαθε ότι κόβεται ο χρόνος διάρκειας της σύμβασής του, και μετά δεν υπάρχει κάπου ανανέωση. Δηλαδή πήγαινε για απόλυση και έχει γίνει μια ολόκληρη κινητοποίηση, την οποία τη γνωρίζετε γιατί ήσασταν και εσείς παρούσα έτσι κι αλλιώς. Μετά ναι. Έχουμε εσάς. Είχαμε την Δάφνη την Κατσίμπα. Την Παθολό. Και στη Θεσσαλονίκη, την πρόεδρο της ΕΝΙΘ. Βλέπουμε ότι η απάντηση, πέρα από το ότι δεν γίνεται κάτι στη σωστή κατεύθυνση για την ενίσχυση του συστήματος υγείας, είναι δίωξη. Ασφαλώς, μα πώς αλλιώς η κυβέρνηση θα στηρίξει το αφήγημά της? Mm-hmm. Είναι φτηνοί αντιπερισπασμοί και βιομηχανία διώξεων, και δεν υπερβάλλουμε, γιατί αυτά που γνωρίζουν οι περισσότεροι είναι αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Mm-hmm. Αλλά τέτοια έχουμε δεκάδες κρούσματα αυταρχισμού, εκβιασμών, απειλών από διοικήσεις, διοικητές υγειονομικών περιφερειών στους χώρους δουλειάς, ακριβώς για να μην αποκαλυφθούν οι εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης στη διαχείριση της πανδημίας και να στηθούν στο εδόλιο του κατηγορουμένου κάποιος άλλος θέλει. Mm-hmm. Φταίει ο λαός μας που δεν φοράει σωστά τη μάσκα, φταίνε οι γιατροί για την ενδονοσοκομιακή διασπορά, είδατε τι έγινε στο νοσοκομείο του Άγιου Ανδρέα, φταίγανε οι υγειονομικοί, οι οποίοι είχαν κάνει την πρώτη δόση, ναι, του εμβολίου. Όλοι γνωρίζουν ότι δεν προλαβαίνεις να αναπτύξεις αντισώματα, παρόλα αυτά ευθύνονται αυτοί για τη διασπορά που ξεκίνησε από τις 15 Ιανουαρίου, ενώ εκείνοι είχαν εμβολιαστεί στις 5 του μηνός. Εκεί μιλάμε για διαπόμευση των γιατρών, κανονική γιατρών και μα το ίδιο και έγινε όμως και στον Άγιο Σάββα. Ναι, βέβαια. Γι' αυτό είχε βγει μπροστά το σωματείο, και πάλι εκεί σε ΕΔΕ είχε αποφασίσει να προχωρήσει η διοίκηση για τη διασπορά στον Άγιο Σάββα σε ασθενείς και εργαζόμενους σε βάρος γιατρών και νοσηλευτών. Ακριβώς. Ότι αυτοί ευθύνονταν. Τότε ήταν που είχε βγει μπροστά το σωματείο και ασφαλώς στοχοποιήθηκε ο πρόεδρος εκεί, που χθες βέβαια μετά από την κινητοποίηση δεσμεύτηκε η διοίκηση της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας ότι αν μη τι άλλο θα υπογράψει θα παραταθεί η σύμβασή του μέχρι 31 Οκτωβρίου του 2021, ναι, όπως ισχύει και για όλους τους υπηκουρικούς που δεν λύνεται βέβαια το πρόβλημα. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι, mm-hmm, να μονιμοποιηθούν όλοι οι συνάδελφοι αυτοί. Οι συνάδελφοι που περιμένουν με πτυχίο και τίτλο ειδικότητας, που είναι υποψήφοι για τις λιγοστές θέσεις που έχουν προκηρυχθεί, το σύνολό τους να διοριστεί για να ενισχυθεί αποφασιστικά το δημόσιο σύστημα υγείας, γιατί ξέρετε και μας ανησυχεί, και θέλω να το πω, δεν ξέρω αν ακούσατε, αν διαβάσατε την ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που, ναι, αφορά όλες τις χώρες, όχι, ναι, μόνο τη δική μας, και τις χώρες που η κυβέρνηση μας παρουσίαζε σαν πρότυπο τα συστήματα υγείας τους, και η νοσηρότητα και η θνητότητα από τις άλλες παθήσεις. Έχουμε καθυστέρηση στη διάγνωση και την αντιμετώπιση ογκολογικών περιστατικών. Έχουμε πανδημίες οι οποίες φαίνεται δεν ενδιαφέρουν κανέναν, οι στατιστικές της νοσηρότητας και της θνητότητας από άλλες ασθένειες. Αλλά φτάνουν τα 2 εκατομμύρια οι νεκροί από κορονοϊό, mm-hmm, 20 εκατομμύρια είναι οι νεκροί από καρδιαγγειακά συμβάματα κάθε χρόνο. Φανταστείτε τι γίνεται τώρα σε περίοδο πανδημίας, που έχουμε καθυστέρηση της διάγνωσης και της αντιμετώπισης
αυτών των παθήσεων. Ακριβώς. Το είχατε καταγγείλει επειδή... και στην Ομοσπονδία, ως Ομοσπονδία κανονικά, μας το μετέφερε εδώ πάνω στο Παπα-Νικολάου και με αφορμή και χειρουργία όμως... που κλείνουν, έτσι. Αναστολή της λειτουργίας και χειρουργείων και συνεχίζουν σε αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Και δεν μπορεί εδώ, βγαίνουν τώρα, ξαναλέω, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και αυτός στρέφεται εναντίον της κυβέρνησης. Mm-hmm. Δεν είναι βέβαια αυτό προτέρημα της εντός εισαγωγικών της ελληνικής κυβέρνησης. Σε όλα τα ευρωπαϊκά καπιταλιστικά κράτη, γι' αυτά εμείς δεν μπορούμε να σωπαίνουμε. Ναι. Έτσι και γι' αυτό είναι, θα φυσικά. Συνεχίσουμε όσες διώξεις, όσους κατασταλτικούς μηχανισμούς και αν επιστρατεύσουν, όσους νόμους και αν ψηφίσουν, αυτό που υπαγορεύει η συνείδησή μας με τους ασθενείς μας, στο πλευρό των ασθενών μας, mm-hmm. να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες για να βγούμε όρθιοι και δυνατοί και υγιείς, να συνεχίζουμε να παλεύουμε για αυτά που μας αξίζουν. Και αυτό είναι ένα από αυτά που μας δίνει κουράγιο και σε εμάς τους υπόλοιπους, πρέπει να σας πω, κυρία Ρέντζικιο, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Φοβάμαι πως θα κληθούμε να σας ξανακαλούμε για να μπορέσετε να μας μιλήσετε, γιατί νομίζω ότι θα σκληρύνει και αυτή η βιομηχανία διώξεων, έτσι όπως τη λέτε εσείς. Δηλαδή φαίνεται να μην θέλει να βάλει φρένο, ας πούμε, η κυβέρνηση σε αυτό το πράγμα καθόλου. Απέναντίας, ναι, γιατί ξέρει ότι η πολιτική της γεννάει δυσαρέσκεια, γεννάει αγανάκτηση, γεννάει οργή, ναι. Γεννάει αυτές τις διεκδικήσεις οι οποίες θα δυναμώσουν το επόμενο διάστημα και παίρνει μέτρα. Έτσι. Όπως παίρνουν μέτρα όλες οι κυβερνήσεις όταν πρόκειται να κλιμακώσουν την επίθεση σε βάρος μας. Το γνωρίζουμε αυτό και είμαστε προετοιμασμένοι και δεν μας φοβίζουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Η κυρία Αφροδίτη Ρέντζιου. Επίσης. Γεια σας. Και τους ακροατές. Γεια σας.